Και πάλι μαζί στο Αποσπόντα, μαζί με τη Μαρία Φιλίππου και τον Γιώργο Φακανά. Θέλω να σας ρωτήσω, τι προσέχετε πιο πολύ σε έναν άνθρωπο, όταν γνωρίζετε έναν άνθρωπο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας κάνει εντύπωση, Γιώργο? Μάλλον κοιτάξτε, άσα καλύτερα να πάρουν και ρεθίσματα από το βίντεο που θα δούμε, είναι σχετικό, το ρεπορτάζ, και μετά να μπούμε στην κουβέντα. Να τους δώσουμε ρεθίσμα το βίντεο. Ωραία, λοιπόν, όλοι έχουμε αδυναμίες και αρκετά ευαίσθητα σημεία. Όταν γνωρίζουμε κάποιον, βέβαια δεν βγαίνει μαζί του από την πρώτη στιγμή, επειδή μπορεί να έχει ευγενική ψυχή και ευαισθησίες. Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που προσέχουμε πάνω του, αυτά που όπως δεν μας κάνουν αυτό το κλικ. Ποια είναι όμως αυτά, άντρες και γυναίκες απαντούν σε τι λέει καλώς κάνουν. Ποιο είναι το πράγμα που προσέχεις πάνω σε μια γυναίκα? Το σώμα της. Να είναι όμορφη, να έχει έξυπνα μάτια, το βασικό. Τα μάτια της και το σώμα της. Πρώτα απ' όλα το πρόσωπο. Από εκεί και πέρα όλο το κορμί, την εμφάνιση. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάτε σε έναν άντρα από την πρώτη στιγμή? Τα μάτια του. Το ντυσιμό του. Το πρόσωπό του. Τα μάτια της και το στήθος της. Δεν έχουμε πρόβλημα, όλα κοιτάμε. Ποιο είναι αυτό που προσέχεις περισσότερο? Ξέρω εγώ, τα οπισθιά της, ας πούμε, εντάξει, και έτσι. Το πρόσωπο, να έχεις λίγο πρόσωπο. Κατασκευή κρανίου. Ξέρω, τα μάτια του. Τα μάτια της, το σώμα της. Τα μάτια. Τα μάτια, το πρόσωπο. Εγώ είμαι γυναίκα, βρε. Όχι αυτά τα μιξάρικα που πας και βρίσκεις. Η Λίλα κάνει θαύματα στο μοντάζ πάντα. Λοιπόν, Γιώργο, κάτι έχεις αρχίσει να λες, για πες. Ναι, είναι λίγο δύσκολο βέβαια. Με καλύψαν οι προλαλήσαντες, βέβαια, σε πολλά σημεία. Όπως και να το κάνουμε τώρα, όταν βλέπεις ένα πρόσωπο και βέβαια διευκρινίζουμε του άλλου φίλου, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι η εξωτερική εμφάνιση παίζει ένα ρόλο, σίγουρα, πολύ ουσιαστικό, εφόσον δεν γνωρίζει τίποτε άλλο εκείνη τη στιγμή. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, σίγουρα. Υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο σημείο διαφορετικά που να σ' αρέσει, δηλαδή τα μάτια, η έκφραση, τα χέρια? Σίγουρα το πρόσωπο παίζει μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Το πρόσωπο γενικά, δηλαδή το πώς ακτινοβολεί. Εσύ, Μαρία? Κι εγώ νομίζω με καλύψαν όλοι οι προλαλήσαντες. Τα μάτια. Τα μάτια είναι νομίζω καθρέφτης της ψυχής. Και από εκεί και πέρα, γνωρίζοντας έναν άνθρωπο, βέβαια, δεν νομίζω ότι μόνο η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να είναι το παν. Έχει μεγάλη σημασία ο χαρακτήρας και. Αλλά τα μάτια είναι ίσως το πρόσωπο και γενικά στα μάτια. Ρωτήσουμε και τον Δημήτρη να μας πει. Συγγνώμη, όταν γνώρισες τον άντρα σου, τι πρόσεχες πρώτα πάνω? Τα μάτια. Τα μάτια. Ναι. Και εσύ το ίδιο στην γυναίκα σου? Σίγουρα. Τα μάτια. Σίγουρα. Πήγες να αποφύγεις την ερώτηση. Εσύ τι προσέχεις σε μια γυναίκα? Εγώ προσέχω το πρόσωπο στο πρώτη φάση, αλλά αμέσως αστραπία μόλις πάρω την πρώτη γεύση από το πρόσωπο, καταβαίνω προς τα κάτω. Και πόσο χαμηλά φτάνει? Δεν το κάνει αυτό. Είναι normal. Κανονικά, όπως όλοι. Πόσο χαμηλά μπορείς να φτάσεις? Εγώ, παιδιά, έχω ένα ιδιαίτερο, έτσι, μια ιδιαίτερη αγάπη στα χέρια. Τα λεπτά χέρια και τα μάγουλα. Άμα γελάει το πρόσωπο και γελάνε εδώ τα μάγουλα και κάνουν λακάκια, είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει. Ξέρετε, κάθε άνθρωπος είναι τελείως διαφορετικός από τον άλλον και νομίζω ο κάθε άνθρωπος σε οδηγεί εκεί που θέλει ο ίδιος να σε οδηγήσει. Αυτή την αίσθηση έχω. Γνωρίζω τους ανθρώπους και λόγω ίσως της δουλειάς μας που χρειάζεται μεγάλη παρατηρητικότητα. Εγώ προσωπικά ξεκινάω από τα μάτια, αλλά κάθε άνθρωπος μπορεί να σε οδηγήσει αλλού. Σε κινήσεις, είναι ανθρώποι που σε μαγεύουν και δεν ξέρεις τι είναι αυτό που προσέχεις. Σαν μαγνήτες σε ακολουθούν και όχι μόνο του αντίθετου φίλου. Λες μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Είναι πάρα πολύ ωραία γυναίκα και μαγεύεσαι. Ωστόσο, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να είναι όμορφοι. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι έχουν κάτι το γοητευτικό, κάτι το ιδιαίτερο που δεν το βλέπεις στην αρχή πάντα. Όλοι, εντάξει, θα σου πούσα. Όλοι. Σχεδόν όλοι. Όλοι έχουν κάτι πολύ γλυκά από την αρχή. Αλλά μετά σε γοητεύουν για κάτι άλλο που θα μπορεί να είναι άνθρωποι, μπορεί να σου είναι αποκρουστικοί, αλλά να έχουν κάτι. Να έχουν κάτι που να σε τραβάει. Και πάλι δεν πείθαμε από αυτό. Πιστεύω ότι σχεδόν όλοι. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για την πρώτη επαφή. Για την πρώτη μιλήσαμε. Σίγουρα αργότερα μπορεί να ανακαλύψεις χιλιάδες πράγματα, αλλά σαν πρώτη επαφή, έτσι. Μήπως αυτό που λέμε ισχύει πιο πολύ για τις γυναίκες προς τους άντρες και όχι τόσο από τους άντρες προς τις γυναίκες. Δηλαδή, οι άντρες έχουν μείνει σε κάποια πιο πολύ εξωτερικά χαρακτηριστικά, κάποια στάνταρ, ενώ οι γυναίκες γοητεύονται όχι τόσο από την εξωτερική εμφάνιση, αλλά προσέχουν για κάποια άλλα σημεία, όχι αυτό το εξωτερικό το σελοφάνι. Και πάλι αυτό είναι το δεύτερο όμως. Δεν θα κοιτάξει κάποιον, δεν μπορεί να δει την ψυχή του ή το μυαλό του. Και όμως θα βρει τρόπο που θα σου το δώσει ο ίδιος. Θα βρεθεί μία δίωδος. Ο Κουασιμόδος, ας πούμε, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το πρώτο πράγμα που σου κάνει είναι πολύ αποκρουστικός. Και όμως είναι πάρα πάρα πολύ ευαίσθητος. Μπορεί να πάρεις άλλα σημεία που να σε ελκύσουν. Από την πρώτη στιγμή, πιστεύεις, δηλαδή. Γι' αυτό εκείνη η κουβέντα εκεί πάνω. Όχι από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή σίγουρα θα. Αλλά κάτι θα βρεις.
Είχατε ζωάκια, ποτέ έχετε ζωάκια? Εγώ είχα παλιότερα, με τις γατούλες είχα τρέλα σαν πιο μικρός. Τώρα αυτή την εποχή όχι, όχι, διότι είναι μεγάλος ο πόνος όταν το χάνεις. Mm-hmm. Και τον έχω δοκιμάσει 2 φορές ως τώρα και γι' αυτό προτίμησα από ένα σημείο και μετά να μην έχω σχέση με ζώα άμεση. Παρ' όλα αυτά τώρα με το γιο μου, γιατί τα παιδιά έχουν πολύ καλή σχέση με τα ζώα, δηλαδή αδιανόητο, πρέπει να το δεις για να το πιστέψεις αυτό το πράγμα, το πόσο καλή σχέση είναι του νεογέννητου παιδιού, με το ζωάκι, με οποιοδήποτε ζωάκι κυκλοφορεί και υπάρχει. Στην Κύπρο, Μαρία, είχες ζωάκι εδώ σαν μικρή? Ναι, ναι, είχαμε σκύλους πάντα στο σπίτι. Και αυτή την περίοδο στο διαμέρισμα δεν έχουμε, αλλά πραγματικά μου λείπει ένα ζώο. Λίγο πριν τελειώσουμε, να δούμε τα σχέδιά σας για το μέλλον. Για την επόμενη σεζόν, ξέρουμε ότι το Εμείς και Εμείς θα συνεχιστεί. Συνεχίζεται. Από εκεί και πέρα, στο θέατρο, έχεις κάποιες βλέψεις για τον επόμενο χειμώνα? Όπως σας είπα, ανήκω στο δυναμικό του Εθνικού και όπου με καλέσουν, βεβαίως θα πάω αμέσως μετά το ντοκέτο. Και εσύ, Γιώργο? Εγώ τώρα θα προετοιμάσω ένα δίσκο ακόμη και πιστεύω πριν από τα Χριστούγεννα που έρχονται να καταφέρω να τον εκδώσω. Αυτός ο δίσκος θα έχει σαν περιεχόμενο μια συναυλία, κάτι πήγαμε προηγουμένως να πούμε, αλλά δεν το ολοκληρώσαμε. Ναι, μια συναυλία που έγινε πέρυσι στο Μέγαρο Μουσικής. Θα είναι το περιεχόμενο της συναυλίας, βέβαια θα το ξαναηχογραφήσουμε, δεν θα είναι η ίδια η συναυλία ηχογραφημένη. Θα είναι αυτές οι συνθέσεις. Αυτός ο δίσκος λοιπόν είναι για μένα πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Πέραν από αυτό θα βγει τώρα και 2 καινούργια μου βιβλία που θα κυκλοφορήσουν. Αυτά τα βιβλία είναι εκπαιδευτικά βιβλία, έχουν να κάνουν με την σύγχρονη εκπαίδευση και με θέματα είτε του ηλεκτρικού μπάσου που είναι το οργανό μου, είτε των θεωρητικών. Και αυτά θα βγουν μετά το καλοκαίρι βέβαια. Και από εκεί και ύστερα το χειμώνα που έρχεται προφανώς πάλι για κάποια μικρή περίοδο πιστεύω θα εμφανιστώ σε γνωστό μέρος της Αθήνας όπου παίζεται τζαζ. Δεν θα ήθελα να πω άλλες λεπτομέρειες ακόμα, γιατί θα ήθελα να είμαι απόλυτα σίγουρο. Μια άλλη ερώτηση πρακτική θέλω να σου κάνω. Ναι, ναι. Πώς παίζεις μπάσο, με τα δάχτυλα έτσι, με τον αντίχειρα ή με Α, καλά το κάνεις και το ρωτάς αυτό. Για να μας ακούσουν και όλοι οι ενδιαφερόμενοι περί μπάσου. Ο κλασικότερος τρόπος είναι με τα δάχτυλα. Έτσι. Τώρα, όλα τα. Βεβαίως μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα χέρια σου όπως θέλεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τον αντίχειρα σε αυτή την τεχνική που λέγεται slap. Μπαίνει όμως εδώ ένα θέμα καλλιτεχνικό. Ότι όλες οι άλλες τεχνικές του slap και τα λοιπά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μουσικό τρόπο. Γιατί πάρα πολλά παιδιά εντυπωσιάζονται βλέποντας. Βλέπεις ότι το ξέρεις χωρίς να είσαι μουσικός. Έτσι, εντυπωσιάζονται με αυτές τις τεχνικές και πιστεύουν ότι το ηλεκτρικό μπάσο τη λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Το ηλεκτρικό μπάσο είναι περισσότερο η φιλοσοφία ενός μουσικού που μέσα από πολλά πράγματα πρέπει κάθε στιγμή να διαλέγει το καλύτερο, την καλύτερη δυνατή λύση. Αυτό είναι. Αυτό λοιπόν γίνεται πολύ καλύτερα με τα χέρια και με την καλή επιλογή νοτών για να φτάνουμε και στο ακροατήριο. Το χτύπημα αυτό και τα λοιπά είναι μια ωραία τεχνική. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτή με καλλιτεχνικό τρόπο και αν χρησιμοποιείται έτσι έχει καλώς. Αν χρησιμοποιείται όμως σαν φορέας επίδειξης ή σαν φορέας ας πούμε εντυπωσιασμού, τότε εγώ τον αποκηρύσω με τα βδελήμια. Και για όσους ενδιαφέρονται να έρθουν στη σχολή και να μάθουν να ασχοληθούν με την τζαζ, πού μπορούν να σε βρουν? Να κάνω δηλαδή μια μικρή διαφήμιση έτσι. Να μην το πούμε. Βεβαίως. Η σχολή βρίσκεται αυτή τη στιγμή, είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να πω ότι χτίζουμε ένα καινούριο χτίριο, το οποίο βρίσκεται μπροστά από το παλιό, βρίσκεται δίπλα στα στούντιο του Sky, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο νούμερο 3, στην παραλία του Νεοφαλήρου δηλαδή. Και αυτό το χτίριο φιλοδοξούμε να είναι ένα από τα μεγαλύτερα χτίρια στην Ευρώπη που να έχει σαν αντικείμενό της αποκλειστικά την τζαζ. Είναι 2.500 τετραγωνικά, έχει δικό του θέατρο μέσα, έχει πάρα πολλές αίθουσες διδασκαλίας, θέατρο 300 ανθρώπων, έχει practice rooms, πάρα πολλά πράγμα που γίνεται για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο και γενικά στείνεται ένας οργανισμός μουσικός με επίκεντρο τη σχολή στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 3 στο Νέο Φάληρο, όπου ήδη στο παλιό χτίριο υπάρχουν μερικές εκατοντάδες παιδιά. Πιστεύουμε ότι στη συνέχεια θα μαζέψουμε και πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους για αυτό. Ωραία. Το είδος.
Ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν και σε αυτή την προσπάθεια και σε ό,τι άλλο κάνει. Και το ίδιο να ευχηθούμε βέβαια και στη Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά και πάλι καλή λεφταριά. Να είστε καλά, παιδιά. Σα ευχαριστούμε που ήσουν εδώ παρόλη την έτσι, προχωρημένη εγκυμοσύνη. Τα φώτα εδώ σα ταλαιπωρήσαμε λίγο. Όχι, δεν πειράζει. Συνηθισμένοι από φώτα, εντάξει. Δεν. Λοιπόν, να ευχαριστούμε φυσικά και όλου εσά που μείνατε αυτό το μεσημέρι μαζί για μια ώρα εδώ στο Κοσπόντε. Καλό μεσημέρι να έχετε. Μια χαρά, καλό μεσημέρι.